αυξάνονται οι διαμαρτυρίες αγροτών της Θεσσαλίας και τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην επεξεργασία των αιτήσεων για συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ, με αποτέλεσμα αιτήσεις για απονομή σύνταξης που υποβλήθηκαν αρχές του 2017 να μην έχουν ακόμη περαστεί στο σύστημα. Έτσι, η καταβολή της σύνταξης για όσους γεννήθηκαν το 1950 έπρεπε να αρχίσει τον περασμένο Ιούλιο, αλλά τελικά το χρώμα του χρήματος θα το βγουν από του χρόνου, παρά το γεγονός ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα και κανονικά τις αιτήσεις τους. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του πρώην ΟΓΑ στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες στον καθορισμό και στην απονομή των συντάξεων που προέκυψαν λόγω της ένταξης του ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ, φαίνεται να αποτελούν τις βασικές αιτίες της μεγάλης αυτής καθυστέρησης. Να σημειωθεί ότι μόλις 7 εργαζόμενοι του οργανισμού στη Λάρισα καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα τεράστιο όγκο εργασίας, αφού υπολογίζεται ότι σε κάθε υπάλληλο αναλογούν πάνω από 6.000 ασφαλισμένοι αγρότες.